centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Για μια ακόμη μέρα στην Καστοριά, σχεδόν είστε κάθε μέρα πια στην Καστοριά, κύριε Κασαπίδη. Ναι, είπαμε εκεί με τον Δήμαρχο να κάνουμε ένα συντονιστικό και με τον Δημήτρη τον Σαββόπουλο, ναι, και τον αστυνομικό διευθυντή και όλους όσους εμπλέκονται. Και με την πολιτική προστασία να τα λέμε κάθε μέρα. Για το πώς πάνε τα πράγματα κάθε μέρα ή τι προβλήματα δημιουργούνται, ποιος είναι ο στόχος λοιπόν. Έτσι ακριβώς, ο στόχος είναι να σταματήσουμε σε απόλυτο βαθμό την εξάπλωση του κορονοϊού στην περιοχή που έχει τεθεί σε εφαρμογή μέτρων εκτάκτου ανάγκης, αλλά και συνολικά στην περιφερειακή ενότητα με την αυστηροποίηση των μέτρων. Γι' αυτό εκτιμώ ότι χρειάζεται καθημερινή παρακολούθηση. Θέλω να είμαι εκεί κάθε μέρα για να τα βλέπουμε από κοντά και επιτόπου ότι χρειάζεται άμεσα να δίνουμε λύσεις. Από τη σημερινή, ας πούμε, τι βγαίνει, τι μπορούμε να πούμε εδώ στον κόσμο μας τώρα. Μπορούμε να πούμε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν τεθεί χθες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων. Ήδη γίνανε κάποιες αποσαφηνίσεις ως προς την εφαρμογή του μέτρου Β4 στο έντυπο, ναι, που χρησιμοποιούμε. Απασχολούσε πάρα πολύ τον κόσμο αυτό. Εκεί διευθετήθηκε λοιπόν. Θα υπάρχει στην περιοχή που είναι εκτός καραντίνας η δυνατότητα στο χρόνο από 8 το πρωί ως 8 το βράδυ να μετακινούνται οι άνθρωποι που φροντίζουν τους ηλικιωμένους, τους δικούς τους ανθρώπους, κατόπιν όμως μιας βεβαίωσης η οποία θα ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της βοήθειας στο σπίτι και θα υπάρχει και ενημέρωση της αστυνομίας ότι όντως εκεί υπάρχει ένας ανήμπορος ηλικιωμένος που το φροντίζουν κάποιοι άνθρωποι. Μπράβο, ναι. Οπότε για να μην υπάρχει το πρόστιμο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, μπράβο. Αυτή η διαδικασία θα γίνει και μέσω των τηλεφωνικών γραμμών που έδωσαν ήδη τόσο ο Δήμος Καστοριάς όσο και ο Δήμος Άργους Οριστικού. Έτσι ακριβώς, και αυτό θα διασταυρωθεί από τη βοήθεια στο σπίτι ότι όντως είναι έτσι, για να αποφύγουμε το κάτι άλλο που είπατε, όχι το αληθινό αλλά το κάτι άλλο, ναι, ώστε να περιορίσουμε την κινητικότητα των πολιτών, γιατί είναι η βασική αιτία της μετάδοσης του ιού. Έτσι. Αν σταματήσουμε σε απόλυτο βαθμό, τότε πετυχαίνουμε το απόλυτο. Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε αβοήθητους σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε με όλα τα μέσα προστασίας θα πρέπει και οι πολίτες που θα μετακινούνται και θα έρχονται σε επαφή με άλλους πολίτες, κι ας είναι και συγγενείς τους, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουν για τους συγγενείς τους. Να φοράνε τη μάσκα, να φοράνε τα γάντια, σίγουρα. Να τους περιποιούνται, ώστε αν είναι κάποιος ασυμπτωματικός και δεν το ξέρει ότι έχει τον ιό, να προστατεύσει τον ηλικιωμένο, τον άνθρωπο, σίγουρα, που θα τον φροντίζει και το αντίστροφο. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση, αν λάβουμε υπόψη τι πραγματικά γινόταν από την πρώτη ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων. Καταλάβαμε ότι αυτό θα είναι πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για πάρα πολύ κόσμο. Χαίρομαι λοιπόν που λύθηκε αυτό. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι οι αγρότες. Είναι και το αντικείμενό σας. Και μάλιστα σήμερα βγήκε ο κύριος Σαββόπουλος, βγήκε και με τις τηλεφωνικές γραμμές από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας να δηλώσουν οι αγρότες που μένουν ή διατηρούν αγροτικές εκτάσεις εντός ή εκτός της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας και χρειάζεται να μετακινηθούν με τα αγροτικά τους μηχανήματα και μόνο για την καλλιέργειά τους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, πολύ κοντά πια στην καλλιεργητική περίοδο. Κοιτάξτε, γίνεται αυτή η καταγραφή για να έχουμε μια εικόνα των αναγκών που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες για το επόμενο δεκάημερο δεν θα επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών, γιατί έβρεξε και αρκετά, τα χώματα είναι βαριά, δεν μπορούν να μπουν τα μηχανήματα μέσα. Άρα, αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν οι γεωργοί. Οι κτηνοτρόφοι μας όμως, σε όλη την περιοχή που είναι σε περιορισμό, θα μπορούν να πηγαίνουν τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, μια το πρωί και μια το βράδυ, στα απομνημοστάσια τους, να φροντίζουν τα ζώα τους, να αρμέγουν το γάλα, να το τοποθετούν στις παγολεκάνες και θα υπάρχει άδεια, δίνεται δυνατότητα μέσα από τη βεβαίωση που θα βγει από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής να μεταφέρεται το γάλα, να εσκομίζεται με τα βιτιοφόρα των εταιριών, λαμβάνοντας και οι εργαζόμενοι όλα τα μέσα προστασίας, πάντοτε μάσκες, γάντια,
διαχείριση αυτών των υλικών και των αντικειμένων, ακριβώς για προληπτικούς λόγους, ώστε να μην έρχονται σε επαφή είτε η παραγωγή με τους παραλήπτες, αυτό θα πρέπει να το αποφεύγουν αφού δεν είναι αναγκαίο, αλλά ακόμα και τυχόν αντικείμενα που μπορεί να είναι κοινής χρήσης, αν τα πιάνουν περισσότερα χέρια, να τα πιάνουν με προστασία γαντιών. Ακριβώς. Και από τους παραγωγούς και από τους παραλήπτες. Άρα λοιπόν καλά να κάνουμε και είμαστε έτοιμοι με την καταγραφή αυτή, ώστε όταν μας δοθεί το πράσινο φως να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε σε αυτό το κομμάτι που τους επιτρέπεται, με τον τρόπο που τους επιτρέπεται, στα δικά τους χωράφια. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, κύριε Κασαπίδη, πολύ σημαντικό, ανθρώπων που έχουν έξω λίγο από το χωριό 5 ζωάκια κτλ. Και πρέπει να πάνε να τα φροντίζουν. Μας δοτούν πάρα πολύ γι' αυτό. Τι πρόβλεψη υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους? Είναι τα οικόσιτα που λέμε, και εδώ θα πρέπει αυτά να καταγραφούν. Πιθανό να τα έχουν δηλωμένα. Να πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την καταγραφή, ας πούμε τώρα. Πρέπει να γίνει καταγραφή για να μην γίνουν δευτερεσίες. Αλλά και οφείλουν βάσει νόμου να τα έχουν δηλωμένα στη διεύθυνση υγείας, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς τον αριθμό των ζώων και τις αποστάσεις που προβλέπεται να είναι μέσα ή πέριξ ή κοντά στον οικισμό. Έχω την εντύπωση ότι λίγοι θα το έχουν κάνει αυτό. Λίγοι θα το έχουν κάνει αυτό. Δεν το έχουν κάνει γενικότερα. Αλλά τώρα επιβάλλεται, γιατί πρέπει να τεθούν σε επιτήρηση. Δεν μπορεί να δηλώσει κάποιος ότι έχω οικόσιτα και πάω στο κοντέτσιμο, αν δεν το ξέρει η υπηρεσία που θα το βεβαιώσει, για να το δώσει την κατάσταση στην αστυνομία που θα παρακολουθεί την κίνηση. Άρα λοιπόν να το δηλώσει πού, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, πού? Τώρα πρέπει να δηλωθεί, κάνει μια καταγραφή ο Δήμος, πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί και στις υπηρεσίες λόγω πρόβλεψης που έχουμε κάνει, έχουμε αφήσει εκπεριτροπή στο ίμιση των υπαλλήλων και σε κάποια γραφή υπάρχουν έτσι και κάποια θέματα. Έχει αναλάβει και η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να καταγράψουν και αυτές τις περιπτώσεις των οικόσιτων ζώων, και πιστεύω μέσα σε 1-2 ημέρες να έχουμε αυτή τη λίστα, η οποία θα επικυρωθεί στις υπηρεσίες και θα δοθεί στην αστυνομία για την τήρηση της νομιμότητας. Από τη σημερινή σύσκεψη βγαίνει κάτι άλλο που είναι ανακοινώσιμο, κύριε Κασαπίδη? Αυτό που βγαίνει είναι ότι ο κόσμος είναι συνεργάσιμος. Υπάρχουν πολλές απορίες και ερωτήματα ακόμα και σήμερα. Εκεί που ήμασταν έφταναν έτσι όχι τόσο όσο χθες. Δόθηκαν σήμερα αρκετές απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαμε από χθες. Όπως αξίζει να αναφέρουμε κάποιες επιχειρήσεις που είναι στα όρια τα γεωγραφικά της επιτήρησης της καραντίνας, επειδή δεν είναι στον οικισμό μέσα ούτε κοντά, είναι πολύ μακριά, κάτω από ειδικές συνθήκες θα μπορούν να μεταφέρουν το προσωπικό από άλλες περιοχές εκεί για να μπορέσουμε να για να μπορέσουν να δουλέψουν ουσιαστικά. Δεν θα δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης μέσα από την περιοχή της Μεσοποταμίας σε εργαζόμενους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις εκτός. Ακόμα και στο νοσοκομείο δεν επιτράπηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ούτε στην καθαριότητα του Δήμου, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ούτε στην καθαριότητα, ούτε στην αστυνομία. Απλά οι νοσηλευτές, που είναι αρκετοί έξω στον αριθμό, που θα μείνουν μέσα στην περιοχή της καραντίνας, θα συνδράμουν την βοήθεια στο σπίτι και το έργο που επιτελεί. Και αυτό είναι θετικό από μια άποψη, υπό την έννοια ότι υπήρχε και εδώ μεγάλη ανάγκη για να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και με τους ηλικιωμένους. Οπότε θα υπάρχει και μια ομάδα υποστήριξης. Παράλληλα, σήμερα έρχεται το κλιμάκιο των στρατιωτικών γιατρών και των νοσηλευτών. Και σήμερα φτάνει, έτσι? Έχει δοθεί το φιλοπορίας, όπως έχω μάθει, μαζί και με τον γιατρό από την πολιτική προστασία που είχε ανακοινωθεί κατά την επίσκεψη του κ. Χαρδαλιά, του κ. Μακρυγιάννη. Ήδη ο ίδιος έχει πάρει φιλοπορίες και είναι στη διάθεση της περιφέρειας από σήμερα. Και τώρα μαζί το μεσημέρι για να οργανώσουμε την παρουσία του εδώ. Ενδυναμώνουμε, αξίζει να πούμε, τα νοσοκομεία της περιφέρειας με ένα κονδύλιο 700.000 ευρώ που εκχωρούμε ως περιφέρεια στο Υπουργείο Υγείας και στην Τρίτη ΥΠΕ από ευρωπαϊκά κονδύλια, για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν σε αναλώσιμα υλικά και σε μέσα προστασίας για το σύνολο των νοσοκομείων μας.
καθώς επίσης έχει επιτραπεί και η διάθεση κονδυλίων ευρύτερα άλλων αξώνων του ΕΣΠΑ για να αναβαθμίσουμε με πιο μόνιμες υποδομές τα νοσοκομεία μας στη μάχη κατά του κορονοϊού και γενικότερα των λοιμωδών νοσημάτων. Οπότε και το νοσοκομείο της Καστοριάς οφείλει να καταθέσει μια τεκμηριωμένη μελέτη τι ανάγκες έχει πάνω σε αυτό το κομμάτι και λίγο με πιο διασταλτική ερμηνεία αυτής της πρόθεσης από την περιφέρεια θα ενισχύσουμε και περαιτέρω τα νοσοκομεία μας για να τα αναβαθμίσουμε συνολικά ώστε και για τη μάχη κατά του κορονοϊού αλλά και αμέσως μετά να υπάρχει η ετοιμότητα σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Αξίζει επίσης να πούμε ότι κάποιες δωρεές ανθρώπων που αγαπούν τη Δυτική Μακεδονία και μέσα και από προσωπικές γνωριμίες θα καταφθάσουν και για το νοσοκομείο της Καστοριάς αλλά και για, και για άλλες μονάδες υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Προχωρούμε στην, και αξίζει εδώ να πούμε έτσι να κάνουμε μνήμα σε έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται έτσι για τη Δυτική Μακεδονία. Αύριο την Παρασκευή θα έρθει υλικό από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για να ενισχύσει το νοσοκομείο και με, και με αναλώσιμα με μέσα. Πολλά υλικά το μιλήσαμε και με τον κύριο Κοσλιόπουλο αυτό το θέμα, το είπαμε. Ναι, και με δύο αναπνευστήρες το Σάββατο θα έρθουν εδώ να τα στήσουν. Επίσης, είναι οι σύλλογοι που συγκέντρωσαν ένα ποσό 10.000 ευρώ θα αγοραστεί αναπνευστήρας για το νοσοκομείο επίσης. Είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται έτσι πραγματικά. Τον σύλλογο των ιατρικών της Καστοριάς και τον πρόεδρο μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα για να συντονίσουμε μαζί με τον ιατρικό σύλλογο Κοζάνης τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν τουλάχιστον στις δύο περιφερειακές ενότητες που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από τον κορονοϊό. Αξίζει να πούμε ότι σταδιακά φτάνει ο εξοπλισμός που έχουμε παραγγείλει ως περιφερειακή αρχή για να στήσουμε το μόνιμο εργαστήριο μοριακής ανάλυσης των δειγμάτων που σήμερα τα στέλνουμε σε άλλα εργαστήρια και καθυστερεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 3 και 4 και 5 μέρες σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε και αυτή την υποδομή για να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα που κάνουν οι γιατροί μας στην πρώτη γραμμή, το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και όλοι οι πολίτες πλέον με τη στάση που τηρούν και πειθαρχούν στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και εφαρμόζονται για να τελειώσουμε κύριε Νατσιούλη μέσα σε 15 μέρες με αυτόν τον αόρατο εχθρό. Αν τηρήσουμε τα μέτρα αυτά και μείνουμε στο σπίτι μας, είναι βέβαιο, έτσι λέει η επιστήμη, ότι σε 15 μέρες θα μηδενίσουμε τα νέα κρούσματα. Και από εκεί και πέρα θα καταγράφονται τα παλιά που θα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ναι, γιατί από την άλλη συνεχίζεται και όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, σήμερα η Καστοριά μετρά και τον 7ο δυστυχώς νεκρό της και έναν πραγματικά νέο άνθρωπο. Δυστυχώς. Θέλω πριν κλείσουμε όμως, κύριε Κασαπίδη, να πάμε και σε κάτι ακόμη. Για μια δήλωση που κάνατε προχθές στην εκπομπή μας, μια δήλωση η οποία πήρε πανελλαδικές διαστάσεις για τον κήπο και την προτροπή που κάνατε στους Καστοριανούς, για τον κήπο, για τις κότες. Χθες η δήλωση σε αυτή ήταν και πρωτοσέλιδο στην Ελευθερό. Σήμερα, στην πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στη χώρα στα νέα, έχει κεντρικό θέμα τον κορονοϊό, συναγερμός για έλλειψη τροφίμων, ποιοι και γιατί χτυπούν τον καμπανάκι, γιατί προειδοποιούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο ΠΟΗ και ο Οργανισμός Τροφίμων του ΙΕ. SOS και από τους Έλληνες αγρότες, οι συνέπειες από τον ανεπαρκή εφοδιασμό, κίνδυνος ανατιμήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπήρξε και μια ανακοίνωση των βουλευτριών του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτή τη δήλωση που κάνατε και έχω παρατηρήσει ότι και στα κεντρικά κανάλια, στα μεγάλα κανάλια, όταν μιλάτε όλοι σας ρωτάνε για αυτή τη δήλωση που κάνατε εδώ. Θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω για αυτό που έχει συμβεί, έτσι όπως εξελίσσεται και τα πράγματα. Εφόσον παίρνει διάσταση το θέμα αυτό που είχαμε συζητήσει μαζί τις προάλλες, και εσείς τουλάχιστον από πρώτο χέρι είχατε ακούσει την ανάλυση που είχα κάνει ότι αν δεν προσέξουμε τώρα με τον κορονοϊό να μείνουμε στο σπίτι μας, δεν θα λειτουργήσει και η οικονομία μας φυσιολογικά. Είτε αφορά τον τουρισμό που είναι η βαριά βιομηχανία και θα καταστραφούν αυτοί οι άνθρωποι, είτε αφορά την βιομηχανική παραγωγή της χώρας, γιατί βλέπουμε βιομηχανίες που κλείνουν και στη χώρα μας γιατί παρουσιάζεται έστω και ένα κρούσμα σε εργαζόμενους μέσα, είτε τη διοίκηση που βλέπουμε τι γίνεται στις υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, αλλά ακόμα και στην αγροτική βιομηχανία τυφίμων, αν δεν λειτουργήσει η οικονομία και η παραγωγή, δεν θα έχουμε πρώτες ύλες που ήδη έχουμε
μειωμένη προσφορά, γιατί έχουν εξαντληθεί το 50% των επιχειρήσεων των τροφίμων στην Ευρώπη. Δηλώνουν ότι υπάρχει έλλειψη πρώτων υλών στην παγκόσμια αγορά. Το λέμε αυτό γιατί υπόθηκε ότι σπέρνετε τον πανικό για αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, ναι, αυτό το λένε στην δυστυχώς, ανακοίνωση υπήρχε και ένα ηρωνικό, θα λέγαμε, κομμάτι προς το τέλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Κοιτάξτε, αυτό, η εξελίξη των πραγμάτων, για όποιον παρακολουθεί τις εξελίξεις, οφείλει να διαβάζει και να ενημερώνει. Τώρα, αν δεν είναι ενημερωμένοι κάποιοι που εκπροσωπούν τον τόπο μας και σε επίπεδο Βουλής, ας το βλέπουν οι συμπολίτες μας, να ξέρουν ποιους στέλνουν και στη Βουλή, έτσι. Δηλαδή, αυτό που είναι πολύ βασικό και το ξέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, το λέει η απλή λογική και η επιστήμη, θα έπρεπε να γνωρίζουν τα βασικά. Αυτοί που θέλουν να μας εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο, πολύ δε περισσότερο, και με μια ηρωνική διάσταση, έτσι, ένα σχόλιο, νομίζω ότι δεν τιμά αυτούς που το έγραψαν και αυτούς και αυτές που το υπέγραψαν. Γιατί υποτίθεται ότι είναι και κάποιοι είναι σχετικοί με το επάγγελμα. Λοιπόν, ας διαβάσουν αυτές τις εξελίξεις όπως έρχονται. Και ναι, αυτές που γράφουν σήμερα τα νέα είναι αυτά που επικαλεστήκατε και εσείς στα στοιχεία προχθές. Από τυχομπή. Εδώ και πέρα να είναι ωφέλιμοι στον τόπο μας, γιατί έρχονται καταστάσεις που πρέπει να τις διαχειριστούμε με γνώση, με οργάνωση και με προετοιμασία. Δεν είμαστε μόνο για να λέμε δηλώσεις εντυπωσιασμού και κομματικής κριτικής. Πάντως είναι βέβαιο ότι μετά τις δηλώσεις τις δικές σας, το πρωτοσέλιδο σήμερα των νέων, φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα θα το δούμε λίγο πιο σοβαρά από εδώ και πέρα. Κύριε Νατσούλη, αξίζει να το ψάξετε κι εσείς και ευχαριστώ έτσι και για την ερώτηση και για την έρευνα που τη συνεχίζετε, γιατί το να δυναμώσουμε την Ελλάδα μέσα από την ενίσχυση της οικογενειακής αυτάρκειας, που ήταν γνώρισμα της ελληνικής κοινωνίας, τουλάχιστον της υπαίθρου, πριν από 20 χρόνια, δεν είναι οπισθοδρόμηση. Αντιθέτως, είναι ενδυνάμωση, είναι αναγέννηση, είναι δημιουργικότητα, και με τις έννοιες αυτές φαίνεται ότι οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει διαζύγιο. Εμείς όμως θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, παραγωγικοί, να έχουμε την αυτάρκειά μας και να μοιραζόμαστε με την οικογένειά μας και έτσι στιγμές καλλιεργητικές που και δεν είναι μόνο τα προϊόντα που θα ξέρουμε και τι τρώμε, είναι και ψυχοθεραπευτικό όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έτσι, όσοι το έχουν κάνει, και επειδή είμαι ένας αυτός που έχω κήπο, έτσι, είναι και ψυχοθεραπευτικό. Όντως. Έχετε ήδη εμπειρία, οπότε έχω και ήδη εμπειρία. Όσοι μας κρίνουν άδικα, ας μπουν σε αυτή τη λογική. Δεν είναι αργά και ούτε είναι υποτιμητικό, εκτός και αν νομίζουν ότι είναι τρίτης κατηγορίας οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους κήπους και με την εκτροφή και με τα ζώα, και αν ξεχάσαν κάποιοι την καταγωγή τους, εντάξει, ας το δουν οι πολίτες που τους ψηφίζουν κιόλας. Κύριε Κασαπίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Είμαστε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Καλό σας απόγευμα και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Άστε καλά, με το καλό. Ευχαριστώ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.